Ιορδάνη βαπτιζομένου στο Κύριε και τη τριώδο σε φανερώδη προσκύνηση. Με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο βούτυξαν το πρωί στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά οι χειμερινοί κολυμβητές της περιοχής για να πιάσουν το σταυρό μετά τον αγιασμό των υδάτων που τελέστηκε από τον εφημέριο της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και το φως του Κύριε εσημειώθη επί μας εν επιγνώση ύμνοντας ε. Στη συνέχεια έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους για τέταρτη συνεχή χρονιά παρουσία αρκετού κόσμου. Γίνεται σήμερα η ευλογία αυτή της Αγίας Βασιλόπιτας. Μια παράδοση την οποία έχουν καθιερώσει από την αρχή της ιδρύσεως του Συλλόγου τώρα 3-4 χρόνια. Και βεβαίως συνεχίζεται αυτή η παράδοση με βάση την αγάπη των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και καλύπτουν το γεγονός αυτό. Εύχομαι καταρχάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Σήμερα θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, όπως κάθε χρόνο τώρα από το 14 και μετά. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές, είναι καλοκαιρινές μπορώ να πω ότι είναι. Κάθε χρόνο κόβουμε την πίτα, μαζευόμαστε εδώ, μια γιορτή η οποία είναι ευχάριστη. Με διάφορο κόσμο και όλα αυτά. Να σημειωθεί πως οι χειμερινοί κολυμβητές της Νέας Χώρας ανέρχονται στους 54 και προτρέπουν τον κόσμο μικρούς και μεγάλους να κολυμπούν στη θάλασσα και το χειμώνα γιατί όπως λένε είναι υγεία. Νιώθω το χειμερινό κολυμπητή πως είναι μια υγεία και εύχομαι όλα τα παιδιά να προσπαθήσουν οι γονείς να πηγαίνουν στο κολυμπητήριο. Εγώ ξεκίνησα σταδιακά, συνεχόμενο από καλοκαίρι. Μόνο έτσι είναι το σωστό, η σωστή διαδικασία. Να συνεχίζεις και το καλοκαίρι, να κάνεις και το χειμώνα. Τώρα, αν κάποιος ξαφνικά έρθει το Γενάρη και κάνει μπάνιο, δεν είναι καλό. Είναι υγεία, χαρά, αισιοδοξία. Έρχεσαι από τα γεγονότα με χάος και κατάθλιψη και βγαίνεις και έρχεσαι με μεγάλη χαρά. Με σύμμαχο τον καλό καιρό πέρασαν όμορφες στιγμές και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία και όλοι να αποφασίσουν να κάνουν μπάνια το χειμώνα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή χρονιά και με το λιγότερο κακά που μπορεί να τύχει στον καθένα. Στη θάλασσα σήμερα δεν μπεζότανε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι έπρεπε όλος ο κόσμος να το δοκιμάσει μια φορά και θα ερχόταν μονίμως.